Όπα, φιλαράκι! Πάπα, έλα, μέσα, μέσα! Κάτω! Εσύ είπες ότι βγήκαμε πυροβολώντας και κίνδυνεψε κόσμος. Όχι. Ξέρεις ότι εμείς δεν πειράξαμε ποτέ κανέναν. Και ούτε πρόκειται να πειράξουμε. Πλήρωσε. Βγάλε τα λεφτά όλα. Εντάξει. Μαλάκα που σου βολέα θα ξαναπρόσωπε λίγο. Μπες μέσα. Ανέβα πάνω. Αγάπη μου. Εδώ είσαι. Κρατήστε το αυτοκίνητο στα κλειδιά. Τι δεν φέρεσαι εδώ. Μα είσαι τόσο μαλάκας εδώ. Αν δεν κάνω σειρά μάγει καμιά ώρα. Ναι, την έφερα εδώ, τρέχει τίποτα. Με ρώτησε ποια είναι και την έφερα αντί της. Τι τα μαζεύεις τώρα αυτά. Πάνω από πουθενά αλλού να μείνω. Εδώ δεν νιώθω πια ασφάλεια. Φύγε. Θέλω να χαμογελάτε, να δείχνετε ότι είστε ευτυχισμένος και να μου απαντάτε σε ό,τι σας ρωτάω κουνώντας μόνο το κεφάλι σας, ναι? Ιστιά! Όλοι κάτω! Όλοι τα χέρια πάνω από το κεφάλι! Εντάξει. Μην με κοιτάς. Μην με κοιτάς! Γέμισε τι! Όχι. Δεν κλέβουμε τους ανθρώπους εμείς. Το σύστημα κλέβουμε. Η σύλληψη του αδερφού μου ήταν πραγματικά μεγάλο χτύπημα. Αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο νόμιζα μερικοί. Δηλαδή. Εμείς μπορούμε να βγαίνουμε στη φυλακή από μικρά παιδιά. Δεν μας τρομάζουν. Απλά μας πάνε πίσω. Και μέσα έχουμε πολλούς φίλους. Δεν μας πειράζει κανείς. Όλοι μας αγαπάνε. Έτσι όπως τα λες, η φυλακή είναι το δεύτερο σπίτι σας, ε. Φυλακή μεγάλε. Δεν είναι το σπίτι κανένας. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή, και όλα ενώνονται. Και το τέλος συναντάει την αρχή. Αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Ξέρουμε ότι ο δρόμος που τραβάμε είναι μονόδρομος. Αν σου πω κάτι. Μόνοι μας το διαλέξαμε. Δεν σας ανάγκασαν οι συνθήκες που λένε. Κάνε μια άλλη κουβέντα. Ας μην την ξεκινήσουμε τώρα. Δεν μου λες πώς ένιωσες όταν έπιασαν τον αδερφό σου. Thank you.
είναι σπίτι σας, τα γαμίσαν όλα. Δεν βρουν τίποτα. Όλα είναι εδώ. Και στις κοπελιές. Δεν γαμιούνται. Βγάζουν τα λυσάκια τους. Ο ιδιοκτήτης λείπει στο εξωτερικό. Τα βράδια είναι ήσυχα. Έχει μια πίσω πόρτα βγάζει στον ακάλυπτο. Καλή καβάντζα. Τηλέφωνο. Απ' όλα και τα έχει θερμοσύφωνο. Το άλλο. Το κανονίσουμε σύντομα. Η αλήθεια είναι ότι προσέχουν πολύ. Έχω βάλει τα σύρματα να δουλεύουν. Θα ξέρω τις επόμενες μέρες. Όλα εξαρτώνται, ξέρεις. Πόσο μαρούλι θέλουν να φάνε. Όσο χρειαστεί. Θα σου πω σε κάνα δύο μέρες. Προλάβες και την πήρε. Τώρα έγινε σπίτι μας, ε. Μην με αφήσεις ποτέ μόνη μου, ποτέ. Παρασκευή ακύρωσε όλο το ραντεβού. Έχεις δουλειά.
Ποια Παρασκευή? Αυτή τώρα. Τόσο γρήγορα? Είναι ευκαιρία, δεν θα βρεις άλλη. Για λέγε. Θα γίνει μια μεταφορά. Μεταφέρουν μια ομάδα. Κανονίζει και ένας από τους παίκτες να πάει διαφορετικά, από άλλο δρόμο και με άλλο μέσο. Είναι το αστέρι της ομάδας. Και θα πάει με πούλμαν. Θα πάει με γιοταχή, για λόγους ασφαλείας, ξέρεις. Η συνοδεία είναι μιλημένη? Όχι, αυτοί δεν είναι και μπορεί να κάνουν κόγξες. Θα δεις. Τη διαδρομή την ξέρουμε? Μυστική υποτίθεται, θα τη μάθουμε τελευταία στιγμή. Εκεί που έχει τον κόκκινο κύκλο είναι που μπαίνεις εσύ. Τι γίνεται στον κόκκινο κύκλο? Θα υπάρχει εμπόδιο. Εκεί παίρνεις την μπάλα και παίζεις. Είναι πάνω σου. Εγώ θα είμαι εκεί. Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ. Για το Μάκη ότι γουστάρεις. Και για σένα. Όλα αυτά τα χρόνια διαβάζω για αυτά που λέτε για μας. Και από σένα και από όλους τους άλλους. Μας έχετε πει από αδίσταχτους κακοποιούς, από μέχρι ιδεολόγους και επαναστάτες. Τελικά τι είστε? Σαν όλους τους άλλους. Οι άλλοι όμως δεν κάνουν ληστείες. Θέλουμε μόνο να βγούμε από το λόγιο που μας έχουν μάθει να ζούμε και να υπάρχουμε. Αυτό τίποτα άλλο. Και το κάνουμε χωρίς να πειράξουμε κανέναν. Κοιτάζεις γύρω σου και βλέπεις δύο πράγματα. Όλοι κοιτάζουν την πάρτι τους. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Αλλά το κάνουμε με τρόπο όμορφο. Έτσι όπως το καταλαβαίνουμε. Με τον μόνο τρόπο που το καταλαβαίνουμε τελικά. Όταν ξεκίνησε αυτή τη φάση ο αδερφός μου, πήγα μαζί του γιατί το καταλάβαινα. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσω μέσα. Έπρεπε να τον βγάλω. Εγώ ξέρω τι έχει περάσει. Ξέρω το λόγιο του. Ήθελα να τον δω νικητή. Τι γίνεται εδώ? Κόψε, κόψε. Αυτές οι μαλακίες μας λείπανε τώρα. Ρε Σικώστα, κατέβα να δεις τι γίνεται, ρε. Δώστε μου τα στοιχεία σας. Σας παρακαλώ, δευτερικά. Τα στοιχεία της, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σταματήστε μια στιγμή. Τι έγινε, παιδιά? Λες να έκανα κόλπο? Ρε Παπαδάκη, μήπως μας έστησαν τίποτα οι δικοί σου, ρε? Ρε, δεν σου φαίνεται περίεργα όλα αυτά? Το περιπολικό του συναδέλφου πού είναι? Θα είναι πίσω από το φορτηγό, από την άλλη μεριά. Ακίνητος. Ακίνητος. Πουστί. Απλώ τα χέρια σου. Έξω τώρα. Κάτω, πέσε κάτω. Τα κλειδιά. Τα αυτοκίνητο. Κλειδιά ρε, πέσε πίσω. Κάτσε καλά ρε, Πουστί, γιατί στην άναψα. Πού τα έχεις τα κλειδιά? Τα έχω. Πάμε. Πάμε. Ονήμα, είπα. Πάμε. Ονήμα, κάτω. Θες να οδηγήσεις? Όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Τα κανάλια για την πάρτι σου. Ναι.
ημερών αιτία, το αυτοκίνητο μάρκα στο Ιώτα, αριθμό κυκλοφορία ΖΑΙΑ 9005. Πού πας ρε? Πάω μια βόλτα. Καλά είσαι μαλάκας. Τώρα που σε ψάχνει όλος ο κόσμος. Μου τη δίνει εδώ μέσα. Πού πήγε ο Μάκης? Το τη δίνει εδώ μέσα και πάω μια βόλτα. Αυτά που βλέπει και αισθάνεται κανείς στη ζωή του. Είναι που το σημαδεύουν. Καμιά φορά για πάντα. Ο Μάκης κρατούσε πάντοτε αυτά που σκεφτόταν για τον εαυτό του. Όπως ο πατέρας. Να σου πω. Θέλω να σε συναντήσω. Την πάτησες. Την πάτησα. Θα μου φτιάξεις και εμένα ένα. Πού είστε εδώ? Στη γειτονιά που μεγαλώσαμε. Τσιγαράκι σου. Όμορφη ήταν η μαμά σου. Τι και όμορφη. Τι είσαι στις τελευταίες μέρες? Δεν είσαι όπως παλιά. Δεν έχω τίποτα. Όχι και δεν έχεις τίποτα, εγώ το βλέπω. Καλά είμαι. Δεν θες να μου πεις, α? Απλά σκεφτόμουν μια δουλειά που θέλω να κάνουμε. Τη σκέφτομαι καιρό τώρα. Τώρα που θα έρθει ο Θοδωρής, να κάτσουμε να την κουβεντιάσουμε. Αυτός εδώ είναι ο Στάθης Αφύρης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης εταιρείας. Εισαγωγές, εξαγωγές και λεφτά με τη Σέσουλα. Και αυτός εδώ είναι ο τελευταίος του ισολογισμός. Πολλά λεφτά, ε. Τι χτυπάμε, μισθοδοσία? Όχι, καμιά σχέση. Οι υπάλληλοι του πληρώνονται μέσω τραπέζης και το ίδιο ισχύει και για όλα σχεδόν τα λεφτά της εταιρείας. Τότε. Απαγωγή. Μήπως το χοντρώνουμε πολύ. Θέλω να πω, ο τύπος δεν έχει φρουρά. Δεν πάμε γι' αυτό. Ο τύπος έχει μια μικρή αδερφή, την Κατερίνα Σταυροπούλου. Το επώνυμο είναι του άντρα της. Είναι τριαντάρα, έχει δύο μικρά παιδάκια και δουλεύει στο λογιστήριο της εταιρείας. Ο Ζαφύρης θα πληρώσει για αυτήν ό,τι του ζητήσουμε. Λοιπόν. Όχι. Τι όχι? Όχι. Δεν σ' αρέσει η ιδέα? Δεν καλή? Μπορούμε να βγάλουμε πάνω από 300 εκατομμύρια. Μπορούμε, δεν λέω. Αλλά εγώ δεν κάνω τίποτα αν δεν μας πεις τι τρέχει όλες αυτές τις μέρες. Γιατί δεν μπορεί να είσαι κακόκεφος και αμήλυτος όλες αυτές τις μέρες και ξαφνικά να άρχισε να μας λες να κάνουμε μια απαγωγή. Τα βγάλουμε χοντρά. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Τι περίμενες να σου πω, ρε? Θέλω να ξέρω τι έχει συμβεί. Άκου να σου πω κάτι. Θα σου το πω για πρώτη και τελευταία φορά. Αυτά που έχω εδώ μέσα και εδώ μέσα είναι δικά μου και δεν αφορούν κανέναν. Κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν ενδιαφέρουν ούτε σένα ούτε κανέναν άλλον. Από τη στιγμή που ζούμε μαζί και η ζωή μου εξαρτάται τη δικιά σου, με αφορούν όλα. Δεν αφορούν κανέναν. Τι βγάζεις τόσες μέρες που σε χάνουμε? Εδώ. Αυτό δεν μπορεί να σε βρει η αστυνομία. Να φανταστεί ότι είσαι 300 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Έτσι είναι. Μερικές φορές αυτά που ψάχνουμε είναι μπροστά στα μάτια μας και δεν τα βλέπουμε. Και εσύ τι ψάχνεις? Ένα από τα πράγματα που σκεφτόμουν στη φυλακή ήσουν εσύ. Εσύ και εγώ, παιδιά. Αναρωτιόμουν γιατί δεν παίξαμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες όπως όλα τα άλλα παιδιά.
θυμάστε αυτό, χαδάκια. Και τα άλλα έτσι ήταν. Εμείς θυμάμαι είχαμε εκείνη την ξεφούσκω την μπάλα και καθόμαστε σε ένα τέτοιο παγκάκι και τους κοιτάγαμε να παίζουν. Εμείς ποτέ δεν παίζαμε, μόνο κοιτούσαμε. Εμείς είμαστε γεννημένοι φύλαθλοι. Μπα, εμένα μου φαίνεται πως γεννηθήκαμε στενοχωρημένοι. Πάντα ένιωθα ότι είχα τα πιο λίγα. Κι εγώ. Και έπειτα δεν είχα πια ούτε μάνα. Αλλά τώρα έχεις. Κι έχω κι εγώ. Και έχουμε περισσότερα από πολλούς. Τι έχουμε, ρε Θοδωρή. Τίποτα δεν έχουμε. Όλα μας τα υπάρχοντα χωράνε σε μια σακούλα σκουπιδιών. Αυτά είναι που έχουμε. Κουράστηκα. Κουράστηκα να είμαι έτσι. Στην πλαγή σκεφτόμουν εσένα. Σκεφτόμουν πως είσαι το αδερφάκι μου και ότι σε αγαπάω πολύ. Και ότι δεν θέλω να πάθεις κανένα κακό. Κι ύστερα καπάκι σκέφτηκα το Ζαφίδι. Σκέφτηκα ότι και αυτός αγαπάει την αδερφή του. Και δεν θα ήθελε να τη συμβεί τίποτα κακό. Εάν αυτή δεν είναι άρρωστη σκέψη, τότε ποια είναι. Αυτό. Και αυτό. Και αυτό εδώ ίσως. Τώρα θα δούμε και τις επόμενες μέρες αν αλλάζει η διαδρομή ή αν περνάει συνέχεια από αυτή. Πάντως είναι ωραία εγκόμενα, ε. Ωραία εγκόμενα, ε. Καλά θα σου πω εγώ εσένα. Από αύριο θα έρχομαι εγώ μαζί σου. Κάνω και καλύτερα γράμματα. Έτσι κι αλλιώς θα το δωρείς, πρέπει να ψάξεις να βρει αυτοκίνητο. Φορτηγάκι θέλουμε, ε. Μια άλλη σκέψη είναι να τα αγοράζαμε. Ποιο το φορτηγό? Mm-hmm. Καλά πλάκα κάνεις. Θα το έχουμε συνέχεια τόσες μέρες στον δρόμο. Να μην έχουμε και το άγχος του. Αυτά σκεφτούμε. Αποκλείεται. Εγώ αυτοκίνητο δεν αγόρασα ποτέ στη ζωή μου. Δεν το κάνω τώρα. Εντάξει, φέρα να αγοράσω, δεν λέω. Αλλά για τη δουλειά θα σου φέρω δανεικό. Συγγνώμη. Ο Θοδωρής. Έξω είναι στο φορτηγό. Εσύ αργείς. Όχι, σε δύο λεπτά θα είμαι έτοιμη. Οκ. Okay.
Μόλις έρθει η Δέσποινα, ξεκινήστε. Okay. Ξεκινάω τώρα. Σε πειραξανείς. Ακούς. Μ' ακούς. Η Σταυροπούλου ήταν για μένα έργο τέχνης. Ποιος το σκέφτηκε? Ο αδερφός μου. Ο αδερφός σου οργανώνει όλες τις δουλειές? Τις περισσότερες. Εκτός από κάποιες που είναι δικές μου. Και γιατί λες ότι ήταν έργο τέχνης? Γιατί ήταν δουλειά καλοφτιαγμένη. Οργανωμένη μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Και εύκολη αν το καλοσκεφτείς. Ήταν η καλύτερη μας. Για σκέψου το. Σταματήσε ένα φανάρι και δίπλωσε ένα φορτηγάκι. Και μέσα του ένας όμηρος. Πιστευτό. Σε τι κόσμο ζούμε, ρε πιστε. Εντάξει, η μικρή. Και ματ. Γιατί? Και αυτή. Να έρχει λίγο μας αζάλισε, αλλά μου τα κουράστηκε. Σε έβαλα και ένα τσιρό το κύριε μισά μου. Εσύ εντάξει? Δεν βλέπω την ώρα να πάω την πέσω. Τι είναι? Τώρα θα σου πω. Μίλησα πρώτα με τον άντρα της και πήτα με τον αδερφό της. Φοβηθήκανε και θα συνεργαστούν. Πρώτα όμως θέλω να την ακούσουν. Θα την βάλω σήμερα κάποια στιγμή να τους μιλήσει. Και μετά τους ξαναπάρω για τις λεπτομέρειες. Από σένα θέλω να περάσει από το σπίτι της πριν έρθεις, να δεις αν υπάρχει κίνηση, ξέρεις τώρα. Και έπειτα πάρουμε ένα... Τους πάρω εγώ. Okay. Λοιπόν, σε 12 ώρες πάλι εδώ, ναι. Να, για χαρά. Τελικά πόσα ζητάμε? Mm-hmm.
Give me my love, we could not stay. We heard voices of children and my little hands were led away. All the boughs bend for us, all the earth awaits thee. All the stones they will cry out, and every tongue confess thee. Ξυπνήσαμε. Τι ώρα είναι? Κοντεύει 10. Θοδωρής, γύρισε πίσω. Ναι. Πιάστηκα εδώ κάτω. Ήσυχα. Σε λίγο θα σταματήσουμε να μιλήσεις με τον άντρα σου. Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να σε πειράξει κανείς. Εντάξει. Θα πάρω τηλέφωνο τον άντρα σου τώρα. Να σου δώσω να μιλήσετε. Θέλω να είσαι ήρεμη και να του πεις ότι είσαι καλά. Ναι. Έλα. Θα στη δώσω να της μιλήσεις. Εντάξει. Κατερίνα. Κατερίνα, αγάπη μου. Στέλιο. Κατερίνα, είσαι καλά? Καλά είμαι, είμαι καλά. Πού είσαι? Δεν ξέρω, σε ένα αυτοκίνητο. Την άκουσε, είναι καλά. Αλίμονό σου, αν πάθει κάτι. Καλά, καλά. Δώσ' μου τον άλλον τώρα. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Το ποσό το ξέρεις. Ναι. Θα σε πάρω σε 6 ώρες να σου πω το πότε και το πώς. Όχι αστυνομίες και μαλακίες. Αλλιώς θα πάρεις την αδερφή σου κομματάκια. Να περιμένεις νέα μου. Μη φοβάσαι. Αύριο θα είσαι σπίτι σου, το υπόσχομαι. Σου έχω φέρει να φας. Πρέπει να πεινάς πολύ, ε. Θέλω λίγο νερό. Σου έχω πάρει διάφορα. Δεν ήξερα τι μπορεί να δεις. Μέχρι και γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά σου έχω πάρει. Εσείς οι όμορφες πρέπει να προσέχετε τι τρώτε. Για δεν παίρνει ο Θοδωρής. Μου έχεις κάνει μεγάλη εντύπωση, ε. Εγώ. Έτσι όπως περιποίησα τη Σταυροπούλου. Λες και είσαι ερωτευμένος μαζί της. Πώς μπορείς να προσποιείσαι τόσο πολύ? Ουχ. Δεν προσποιούμε. Θέλω και την baby μου. Της μιλάς τόσο όμορφα, τόσο γλυκά. Είδα πως της έδωσες να πιει νερό, πως την τάισες, πως την τακτοποίησες μέσα στο αυτοκίνητο. Ακόμα και πως την κοιτάζεις. Αλλάζει το πρόσωπό σου. Λες και υπάρχει ένας δεύτερος Μάκης μέσα σου που δεν τον έχει δει ποτέ κανένας. Εμένα γιατί δεν μου έχεις φερθεί ποτέ έτσι? Όχι σοβαρά, μου κάνει εντύπωση. Αν μπορείς να είσαι έτσι με μια ξένη, γιατί δεν ήσουν ποτέ έτσι μαζί μου? Γιατί εσύ είσαι του αδερφού μου. Εγώ δεν είμαι κανενός, είμαι μόνο δική μου. Έλα. Έγινε, οκ. Okay. Όλα καλά. Ο Ζαφίρης δεν έμπλεξε την αστυνομία. Θα φύγεις έτσι? Έτσι λέω. Φαίνεται.
Νομίζω πως είναι ώρα να την κάνω για έξω. Θα έρθεις μαζί μου. Ο Θοδωρής. Το πω και του Θοδωρή. Και ό,τι αποφασίσεις. Θα είμαστε και γαμό τους πλούσιους εκεί, ε. Εκεί είναι η πραγματική ζωή, κορίτσι μου. Για μένα τουλάχιστον. Τι λες, θα έρθεις. Αφού το μαγαζί εδώ κλείνει. Το ραντεβού κλείστηκε για αύριο το πρωί. 400 εκατομμύρια, ε. Ο πατέρας μου έλεγε ότι τα λεφτά θέλουν κόπο. Τα πολλά λεφτά τρόπο. Και εμείς βρήκαμε τρόπο. Δεν λέω τον καλύτερο. Λέω το δικό μας τρόπο. Μεγαλώσαμε μόνοι μας. Δεν λέω ότι κάναμε όλα τα σωστά του κόσμου. Ξέρω όμως ότι δεν πειράξαμε ψυχή. Και νικήσαμε. Αν και μερικές φορές, οι νίκες είναι ανάποδες χασούρες. Δεν παίζαμε ποτέ. Παιδί είσαι άσχετος. Θα φύγω. Το πήρα απόφαση. Εδώ τέλειωσα. Πότε? Σε δύο μέρες. Ρουμανία. Θέλω να έρθεις κι εσύ. Δεν ξέρω. Είδες που να θα έρθω. Εδώ δεν θα μας αφήσουν ήσυχους. Κάποια μέρα θα το φάμε το κεφάλι μας. Θέλω να έρθεις μαζί μου. Χαμώ την πουτάνα την τύχη μου, γαμώ. Δεν μ' αφήσει να χαρώ τίποτα. Θα το χαρούμε αλλού, ρε. Θα κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε. Και που ξέρεις τι ονειρεύομαι εγώ. Δεν μπορώ να φύγω. Όχι τώρα. Γιατί δεν μπορείς?
Έτυχε κάτι σε ρωτά. Αυτό είναι το δικό σου όνειρο. Εκεί πέρα θα είμαι φυλακισμένος. Και εδώ φυλακισμένος θα είσαι. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Να κάνω κάτι όταν το αισθανθώ εγώ ότι πρέπει. Εσύ φύγε. Γιατί λες ότι μερικές νίκες είναι ανάποδες χασούρες? Τι έχεις χάσει εσύ? Δημοσιογράφος δεν είσαι? Ψάξε το και βρες το μόνο σου. Εσένα και το αδερφάκι σου, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις. Άντε, τα λέμε. Γεια.